Στην κανονική λειτουργία επέστρεψαν από την 3η 15 Ιουνίου οι λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Το πρωί του Σαββάτου 19 Ιουνίου στην λαϊκή αγορά βρέθηκαν όλοι οι πάγκοι, τηρώντας ωστόσο όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Πολύ καλά το είπατε λοιπόν, επιτέλους γυρίσαμε στην κανονικότητα μετά από 1,5 χρόνο, εκ των οποίων τους 6 μήνες ήμασταν κλειστοί. Και τους υπόλοιπους πηγαίναμε μισή-μισή, 50-50. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σήμερα είναι όλοι οι επαγγελματίες. Το έχουμε πει και από την αρχή της εβδομάδας. Πράγματι, από την Τρίτη ξεκίνησε στη Χρυσούπολη, εχθές στην Ελευθερούπολη και σήμερα στην Καβάλα. Λειτουργούμε όλοι οι επαγγελματίες επιτέλους. Ο κόσμος κατεβαίνει και βλέπει όλους τους επαγγελματίες μέσα στη λαϊκή αγορά. Που αυτό συνεπάγεται άμεσα μεγαλύτερη ποικιλία και πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός και πολύ καλύτερη ποικιλία πραγμάτων γενικότερα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα αλλάξει πάλι κάτι στο μέλλον, ότι θα πάμε έτσι και θα μπορέσουμε έτσι τουλάχιστον τώρα έτσι καλοκαιράκι να ξεκινήσει και ο κόσμος, ας πούμε, που περιμένουμε με αγωνία, ο ξένος κόσμος να έρθει στην πολύ όμορφη πόλη μας, τουριστική πόλη της Καβάλας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρεφάρουμε και να βγάλουμε τα σπασμένα όλο αυτό το διαστήματος. Σήμερα μας έκανε, ήταν μια πολύ καλή μέρα σήμερα, κατέβηκε ο κόσμος, μας θύμισε και μια φορά και περιμένουμε λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις και όσον αφορά, ας πούμε, το μέλλον, ας πούμε, όσον αφορά τον ξένο κόσμο στην πόλη μας. Ναι, επιτέλους μετά από 1,5 χρόνο ήρθαμε στην κανονικότητα. Καιρός ήταν, επιτέλους δηλαδή έπρεπε να έρθουμε στην κανονικότητα. Εντάξει, είχαμε να βρεθούμε με συναδέλφους 1,5 χρόνο. Βρεθήκαμε με συναδέλφους 1,5 χρόνο γιατί δουλεύαμε διαφορετικές εβδομάδες. Όλα καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές, ενημερώνουμε τον κόσμο να μην συνοστίζεται στους πάγκους. Φοράμε τις μάσκες μας ανελιπώς. Και κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα μέτρα και τα μέτρα λειτουργίας κατά του κορονοϊού. Το μόνο που έγινε ήταν να μειωθούν ουσιαστικά οι πάγκοι. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πάρα πολύ, η αποστάση των πάγκων. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το θεωρούσαμε και ένα πράγμα άσκοπο, γιατί ουσιαστικά είναι διαφορετικά, έχουμε πει πολλές φορές, να κατεβαίνουν 1,000 άτομα στο παζάρι και αυτά τα 1,000 άτομα να συνοστίζονται σε 100 πάγκους αντί σε 200. Θεωρούμε ότι αυτό δημιουργούσε περισσότερο συνοστισμό, δημιουργούσε πρόβλημα και δεν το έλυνε. Παρόλο που η λαϊκή αγορά της Καβάλας επέστρεψε στην κανονική της λειτουργία, το Σάββατο 19 Ιουνίου η κίνηση ήταν μειωμένη. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς της Καβάλας, η μείωση αυτή ίσως να οφείλεται στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου πολλοί πολίτες της Καβάλας έχουν φύγει από την Καβάλα. Είναι και τέλη του μήνα, να το πούμε και αυτό. Είναι και λιγάκι, δεν περιμέναμε να έχει και πάρα πολύ κίνηση η λαϊκή αγορά. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή μέρα. Κατέβηκε ο κόσμος, σαν και έβρεχε λίγο το πρωί. Ψιλοφοβήθηκε λίγο ο κόσμος, αλλά παρόλα τα αυτά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή και ευελπιστούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι. Αν και η κίνηση θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ καλή σήμερα και χθες δεν ήταν πολύ καλή και την Τρίτη στη Χρυσούπολη δεν ήταν πολύ καλή, αλλά εντάξει, προχωράμε. Γιατί δεν πιστεύετε ότι η κίνηση δεν είναι καλή, λόγω των προϊόντων, ποιος είναι ο λόγος? Εντάξει, είναι και το τέλη του μηνός που τα χρήματα στον περισσότερο κόσμο είναι λιγοστά. Εντάξει, είναι πολλά. Κάποιος κανονίζει να πάει την εκδρομή του τώρα του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι φύγανε για ένα τριήμερο, κάποιοι πήγαν στη Θάσο. Εντάξει, είναι πολλοί οι λόγοι. Αν και τα προϊόντα είναι πολλά και φτηνά, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, θα έλεγα σήμερα.